Το πρόγραμμα RiConnect Urbact με τίτλο Rethinking Mobility Infrastructures του RiConnect Cities έχει συγκροτήσει ένα δίκτυο 8 ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Πόρτο, Βαρκελόνη, Παρίσι, Άμστερνταμ, Γκντάνσκ, Κρακοβία, Θεσσαλονίκη, Μάντσεστερ. Το δίκτυο έχει στόχο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε μέσα στις μεγάλες πόλεις και πώς οι υποδομές μεταφορών δεν θα κατακερματίζουν την ενιαία πόλη, αλλά θα συνδέουν με φιλικό και βιώσιμο τρόπο όλες τις λειτουργίες, τους ανθρώπους, τις γειτονιές, τους φυσικούς τόπους και τα σημεία ενδιαφέροντος. Στη Θεσσαλονίκη, ο στόχος μας είναι να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα αστικά κενά με απόθεμα εδάφους, φύσης και ιστορικών κτηρίων μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά και να συνδεθούν με την πόλη με νέα λειτουργικότητα σε τοπικό και μητροπολιτικό επίπεδο. Έτσι, έχουμε θέσει στο κέντρο της συζήτησης το πρώην στρατόπεδο Κόδρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς. Χωροθετημένο σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, στο Καραμπουρνάκι, στο ακρότατο του Μικρού Εμβόλου, με θέα τον Όλυμπο και τον ανοιχτό ορίζοντα του Θερμαϊκού Κόλπου, το πρώην στρατόπεδο, που φέρει το όνομα του Μακεδονομάχου Μιχάλη Μωραΐτη ή Καπετάν Κόδρα, ξεδιπλώνει και σήμερα την ιστορία του. Εντός του στρατοπέδου εντοπίζεται ένας σημαντικός προϊστορικός οικισμός με την πρώτη εγκατάσταση να χρονολογείται γύρω στο 1000 π.Χ. με συνεχή κατοίκηση έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. Το 1916, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η στρατιά της Ανατολής εγκαθίσταται στην περιοχή. Σε χάρτη του 1917 αποτυπώνονται για πρώτη φορά τα 4 επιμήκη κτίρια των Σταύλων. Ο χώρος του πρώην στρατοπέδου αλλάζει κατά τη δεκαετία του 1950 με τη διάνοιξη της παραλιακής λεωφόρου το 1954 και την οριστική διακοπή της συνέχειάς του με το θαλάσσιο μέτωπο. Ο γύρω αστικός ιστός έχει αρχίσει πλέον να πυκνώνει και τμήματα του συνολικού χώρου παραχωρούνται για ανέγερση σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κατοικίες αξιωματικών. Ο μη δομημένος χώρος του πρώην στρατοπέδου καλύπτεται από ενδιαφέρουσα βλάστηση, διάσπαρτη και σε συστάδες, ενώ το πιο σημαντικό του πλεονέκτημα αποτελεί η εξαιρετική θέα προς το Θερμαϊκό Κόλπο. Το αναθεωρημένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς τον χαρακτηρίζει ως χώρο αστικού πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα. Στα 16 πρώην στρατιωτικά κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, επιτρέπεται η εγκατάσταση πολιτιστικών λειτουργιών. Βρισκόμαστε στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Σήμερα πλέον απολαμβάνουμε το πάρκο Κόδρα, γιατί έχει αποδοθεί πλέον στους πολίτες του με κάθε τρόπο. Όσον αφορά το πολεοδομικό κομμάτι, αυτή τη στιγμή εκπονούμε μια ειδική μελέτη, το ειδικό χωρικό για το στρατόπεδο Κόδρα, το οποίο θεωρούμε και εκτιμούμε ότι θα εξορθολογήσει αρκετές ασάφεις πολεοδομικές ετών, θα διορθώσει ρημοτομίες, θα διευκρινίσει κάποια άλλα προβλήματα πολεοδομικού χαρακτήρα, ώστε να οριμάσει το έδαφος και να προχωρήσουμε σε μελέτες πλέον αποκατάστασης και βιωσιμότητας του χώρου. Μέχρι φυσικά να γίνει αυτό, προβλέπεται ένα εύλογο διάστημα, οπότε το Κόδρα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Αποδίδεται στον κόσμο με όποιο τρόπο γίνεται, κυρίως όμως με ασφάλεια. Έχουμε πάρει ήδη την έγκριση από την νεωτέρω μνημείων και από την αρχαιολογία προκειμένου να περιφράξουμε κάθε κτίριο για να γίνει οποιαδήποτε άρση της επικινδυνότητας αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει έγκριση από το Δασαρχείο για να αφαιρέσουμε την αυτοφυή βλάστηση που υπάρχει στα κελίφη των κτιρίων αυτών, των 16 διατηρητέων που βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και από εκεί και πέρα, στο πλάνο μας, στο μελλοντικό μας πλάνο, είναι νυχτερινός φωτισμός, πλήρης αποκλεισμός των αυτοκινήτων και άλλες δράσεις. Θεωρώ ότι οι επόμενοι αρχιτέκτονες μελετητές θα βρουν ήδη ένα πρόσφορο έδαφος για να δουλέψουν. Έχουν ήδη χαραχθεί οι διαδρομές και έχουν δημιουργηθεί έτσι κάποια, όπως λέμε εμείς οι αρχιτέκτονες, επεισόδια ζωής. Σήμερα, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο που αναζητεί να διαμορφώσει τόσο την τοπική όσο και την μητροπολιτική του ταυτότητα.
η στρατηγική της ανάπλασής του πρέπει να το διαχειριστεί ως σημαντικό φυσικό πόρο, να προτείνει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα διατηρήσει και θα αναδείξει την περιβαλλοντική και οικολογική αξία του τόπου και θα προσφέρει αστικές, δημόσιες λειτουργίες υψηλής αξίας μέσα από ένα επιχειρησιακά βιώσιμο και εφικτό σενάριο υλοποίησης. Το στρατόπεδο Κόδρα ήταν από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας ένας πρωταρχικός στόχος. Αυτό ήδη έχει αποτυπωθεί και στην καθημερινότητά μας με χιλιάδες κόσμου να επισκέπτονται τον χώρο αυτό, θα έλεγα το στολίδι, τον πνεύμονα, το ανεξάντλητο αυτό του φυσικού περιβάλλοντος. Έχουμε φροντίσει μέσα από διαδικασίες των τεχνικών υπηρεσιών μας με την εκπόνηση του ειδικού χωρικού σχεδίου αλλά και των διαδικασιών της υπηρεσίας καθαριότητας να αναβαθμίζεται καθημερινά και αυτό αποτυπώνεται καθημερινά από τις χιλιάδες κόσμου που μπαίνουν στο στρατόπεδο και το ζουν, που σιγά σιγά το αποκαλούν πάρκο και που βλέπουμε με τόσο χαρά να επισκέπτονται παιδιά, γονείς, αθλητές, με ποδήλατα, να κάνουν πικνίκ και όλο αυτό που ζούμε καθημερινά και μας γεμίζει και εμάς χαρά και αισιοδοξία. Στην άλλη πλευρά της πόλης, στα δυτικά, σε άλλο πρώην στρατόπεδο, το ολοκληρωμένο σχεδιαστικά Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά φαίνεται πως έχει επιτύχει αυτή την πρόκληση. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά οικοδομούμε το πάρκο μέσα από το πράσινο. Δηλαδή το πράσινο είναι το εργαλείο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πάρκο ελεύθερο και προσβάσιμο σε όλους με πολλά και διαφορετικά δέντρα, γιατί επίσης το θέμα μας είναι και ποιο είναι αυτό το πράσινο. Στο Πάρκο Παύλου Μελά το πράσινο είναι κυρίως οπορώνες, δενδρώνες, είναι δηλαδή η ελληνική φύση την οποία φέρνουμε μέσα στο πάρκο για να οικοδομήσουμε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το πάρκο. Δεν υπάρχουν περιφράξεις, δεν υπάρχουν περιοχές αποκλεισμένες, είναι όλες ελεύθερες. Αυτό που θέλουμε να νιώσει ο περιπατητής είναι να μπει μέσα και να χάσει την επαφή με την πόλη, να βρεθεί σε ένα άλλο περιβάλλον το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στο πράσινο. Με μια σχεδιαστική λογική, βασισμένη στην ιδέα της διατήρησης και ενίσχυσης του φυσικού οικοσυστήματος που έχει καταλάβει το επιχρόνια ανενεργό έδαφος, το Γενικό Σχέδιο του Μητροπολιτικού Πάρκου υπηρετεί την ανάπτυξη ενός χώρου όπου φύση και ανθρώπινες δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Thank you.